Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Μια χαρά. Όλα. Εντάξει. Ναι. Μπράβο. Είναι και απόδειξη στους τηλεθεατές ότι όταν πιέζουν για κάτι μπορούν να το αποκτήσουν. Ότι αυτοί έχουν και αυτή η εξουσία. Σωστό. Μάλλον αυτή είναι η εξουσία. Λοιπόν, η κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει σε κάθε χώρα αποζημιώσεις για υπάρξει... να δώσει στους... Α. Καλή, καλή, πολύ καλή. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε να ανοίγουμε σελίδες τηλεπεριοδικού και να μιλήσουμε για το πρέπει, πότε, σαρδάμ σήμερα, πότε πρέπει να παίρνουμε το παιδί μας για λογοθεραπεία. Η Γεωργία Βασιλείου είναι σήμερα μαζί μας. Καλημέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Αλήθεια, ποια είναι τα πρώτα σημάδια που μπορεί να δει κάποιος για να πάρει το παιδί του για λογοθεραπεία? Έχει λεξιλόγιο μικρότερο από 50 λέξεις. Υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, το παιδί μου κάνει, λέει 50, λιγότερο από 50 λέξεις, τις δύο, ναι, και να μην έχει πρόβλημα και να ξέρει και πότε ποια γλώσσα μιλάει σε ποιον, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Γιατί το λες αυτό? Και στα αγγλικά το R είναι πιο απαλό ή το σίγμα προφέρεται διαφορετικά. Άρα... Συνεπώς, η Μέλανη τώρα μας λέει... Δεν μπορείς να λες και τα δύο. Η Μέλανη τώρα μας λέει, με πλάγιο τρόπο ότι πρέπει να σταματήσουμε να την κοροϊδεύουμε στο γραφείο. Όταν μιλάω αγγλικά, όταν μιλάω ελληνικά, δεν έχω προφορά το σίγμα στα αγγλικά. Όταν μιλάς αντί Βασίλισσα Ελισάβετ. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν...